Με μία μικρή καθυστέρηση 2-24 ώρων θα αλλάξουν τελικά οι πινακίδες στα πρατήρια για να δούμε 11 μέρες μετά την εξαγγελία του μέτρου τις τιμές να μειώνονται κατά 8,3 σεντ. Τελικά ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα θα εφαρμοστεί στις 3 και όχι την 1η Νοεμβρίου όπως ήταν και οι αρχικοί σχεδιασμοί. Η καθυστέρηση οφείλεται στη μη σύγκληση της Ολομέλειας την προηγούμενη Πέμπτη, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μην μπορεί να οδηγήσει το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής. Υπήρχαν απουσίες, ναι, δεν μπορούσε να συγκληθεί η Ολομέλεια, επειδή απουσιάζουν κάποιοι βουλευτές στο εξωτερικό. Είναι καθαρά τεχνικός ο λόγος. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, στις 2 Νοεμβρίου, αφού κατατεθεί το νομοσχέδιο, η Ολομέλεια αναμένεται να εγκρίνει τελικά το μέτρο, το οποίο πρακτικά θα ισχύσει την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να δοθεί χρόνο στους πρατηριούχους να αλλάξουν τις τιμές των καυσίμων. Με αυτό δεδομένο, λοιπόν, το μέτρο θα ισχύει μέχρι τις 3 και όχι μέχρι την 1η Μαρτίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η επιδότηση του ρεύματος από την άλλη θα ισχύσει κανονικά από την Παρασκευή, καθώς απαιτείται απλά να τεθεί σε εφαρμογή το κυβερνητικό διάταγμα χωρίς να περνά από τη Βουλή. Από 1η Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί και το μηδενικό ΦΠΑ σε καφέ και ζάχαρη. Απομένει μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,39 σεντ το λίτρο. Μέτρο που θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.